Αχ, πω που έχω πιαστεί. Τώρα ξέρεις θα βάλω από πίσω έτσι, το green screen. Τίποτα γιατί χαλάει ταυτότητα της εκπομπής. Ρε εσύ, ξέρεις τι, άκου θα κάνουμε. Πρέπει να ανεβάσουμε λίγο ακροαματικότητα. Έχω φέρει ήδη μία εθέρια ύπαρξη. Και την εθέρια όταν κάνει το spell. Λέω να φέρω και μια δεύτερη εθέρια, αφού δεν έφυγε τόσο καιρό. Είμαστε ακόμα δηλαδή να κάνουμε. Δεν ξέρω. Κάμε εσπανιόλ. Ναι, δεν ξέρω. Ποια στάση είναι αυτή. Αυτή είναι η στάση. Το ίδιο αποστολικό ήταν αυτό, που ήταν κλεισά σταυρός. Αυτό είναι food job. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Για το ότι είσαι όμορφος. Πώς φαίνεται ότι σε αυτό το βίντεο πληρώνω για να μου κάνω. Κύριε Σύρι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και μαζί μου είναι ο Μάνος Βέζος. Γεια σου, Μάνο. Γιατί. Γιατί θα μιλήσουμε για Warcraft. Να μιλήσουμε για Warcraft, ρε φίλε. Δεν θα μιλήσουμε για, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Τι πήρες. Ακριβώς το απέφεκα από World of Warcraft. Δύο μήνες άντεξα. Έπαιξες World of Warcraft. Ναι. Εγώ έπαιξα 20 λεπτά. Λεβόν. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν το έχω δει καν πώς παίζεται. Ωραία, άρα έχουμε ένα πεπειραμένο παίχτη, έναν... Πες μου για εκείνες τους δύο μήνες. Δεν έχω δει ούτε την ταινία. Πλάκα κάνεις. Όχι. Είσαι τυχερός. Όπω ρε φίλε, ήταν ό,τι χειρότερο. Ήταν πραγματικά ό,τι χειρότερο. Επίσης, λέγω ένα Βακιάν, ο οποίος... Γεια σου, Ζώκα. Μιλες τέτοια. Πεταρίζουν οι ρόγες και θα τρυπήσω εδώ πέρα τη... Σήμερα μιλήσουμε για το World of Warcraft και μια που... Wow. Τι. Wow. World of Warcraft. Οκ, okay, εντάξει, ναι, αυτό. Θα μιλήσουμε για την πανούκλα που είχε πέσει στο World of Warcraft το 2005. Γιατί τι κάνανε, χέζανε και δεν σκουμπιζόντουσαν. Η πανούκλα, πώς μετά δείτε, τα κόπρανα. Λεβόν, γιατί ξέρεις τι σου μαλάει την πανούκλα. Ζούσα τότε. Μαλάκα, το είδες. Preemptive strike λέγεται αυτό. Πραγματικά την πήρε την απάντηση και τώρα έχω μείνει... Black Death και έτσι. Ναι, όχι, αυτό ήταν Red Death. Για την ακρίβεια, λεγόταν η πανούκλα στο World of Warcraft, λεγόταν The Corrupted Blood. Το οποίο στα ελληνικά σημαίνει. Διεφθαρμένο. Διεφθαρμένο. Ναι, τι να γίνει τώρα, η απόδοση του είναι παρακάτω αυτή. Ρε φίλε, το διεφθαρμένο μου ακούγεται σαν κάτι, ξέρω εγώ, πηγαίνει και χρηματίζεται, ξέρω εγώ, πίσω από την πλάτη. Αν είσαι κάτι πιο λογοτεχνικά τσαπίδικο, να μην του πας δώσει χρόνο. Δεν γίνεται έτσι, είναι πλάτη. Το Corrupted Blood, λοιπόν. Εμφανίστηκε στον κόσμο του World of Warcraft, ενώ κανείς δεν το περίμενε, ούτε οι προγραμματιστές, ούτε οι παίχτες. Κανείς για την ακρίβεια, στις 13 Σεπτεμβρίου του 2005, όταν βγήκε ένα καινούριο raid. Τι γλώσσα μιλάς, αγόρι μου. Του σώματος. Εκείνο το raid, λοιπόν, λεγόταν το raid του Zul'Gurub. Zul'Gurub, άκουσα εγώ. Ήταν ένα καινούριο raid το οποίο εμφανίστηκε εκείνη την εποχή. Ο τελικός σκοπός εκείνου του raid ήταν να σκοτώσει ένα boss, το οποίο λεγόταν Hakkar, The Soul Slayer, γιατί τους είχαν τελειώσει λέξεις μέχρι το 2005, ας είμαστε ειλικρινείς. Μετά από εκεί ήταν όλο all downhill from there. Και ήταν της μόδας το χακάρισμα μάλλον. I like it. Ο Hakkar λοιπόν, αφού πήγαινες και τον πολέμαγες, πέθαινε αλλά αποφάσισε να πάρει όλους τους χαρακτήρες, όλου του σερβερ μαζί του. Πώς το έκανε αυτό. Είχε ένα dot damage, το οποίο ουσιαστικά όταν το κόλλαγες, το κόλλαγανε όλοι γύρω σου, το κόλλαγαν τα pets σου, τα κόλλαγαν οι NPC, το κόλλαγε όλο σου σερβερ. Σαν τον κορονοϊό ένα πράγμα. Ακριβώς. Η πλάκα μάλιστα είναι ότι υπήρχαν και ασυμπτωματικοί φορείς, αφού αυτό που έκανε το συγκεκριμένο spell είναι καταρχάς έκανε, ξέρω εγώ, 200 κάτι damage, 280-315 αν θυμάμαι καλά, στον κάθε παίχτη, το οποίο σημαίνει γεια σας νουμπάδες players, από κάποιο level και κάτω. Αν ήσουν από κάποιο level και πάνω ζούσες, αλλά όταν έβγαζες το mount, το κόλλαγε το mount, και όταν το σαμόναρες, ξεσαμόναρες, ακόμα κι αν εσύ είχες χιλιαριστεί, το ξανακόλλαγες μόλις έβγαζες το mount, και μάλιστα μόλις πήγαινε στην πόλη, το κόλλαγαν και NPCs. Προφανώς οι NPCs, επειδή δεν μπορούσαν να πεθάνουν, το κολλάγανε για πάντα σε όλους. Οπότε πήγαινες, ξέρω εγώ, μια χαρά στο, ξέρω εγώ, σκλαβενίτη του Azeroth, ξέρω εγώ, και ξαφνικά κόλλαγες Corrupted Blood. Τι μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία? Να φοράμε μάσκες στα σούπερ μάρκετ. Δεν μαζευόμαστε ένα πάνω στον άλλο στις πλατείες, από τους NPCs. Όχι, ότι δεν πρέπει να είμαστε νουμπάδες. Ντα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο dot damage κανονικά θα έπρεπε κάποια στιγμή να φεύγει από τον παίχτη, αλλά στην πραγματικότητα δεν έφευγε ποτέ γιατί ουσιαστικά κόλλαγε ο ένας τον άλλον ή κόλλαγες μερικές φορές τον εαυτό σου. Με αποτέλεσμα να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, σε περιοχές και να βλέπεις πτώματα παντού για τον απλούστατο λόγο ότι μερικοί απλά δεν ψινόντουσαν καν να κάνουν το resurrect, περιμένανε κάποιος να τους κάνει resurrect για να μην τρέχουν δεξιά-αριστερά. Και έγινε βασικά ένα πανδαιμόνιο γιατί μερικοί παίχτες
ήταν οι Griffers καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από τους πιο ποταπούς των παιχτών. Οι οποίοι σε πρώτη φάση κολλάγανε, πηγαίνανε εκεί πέρα που μπορούσαν να κολλήσουν, κάνανε logout. Μόλις εξαφανιζόταν για λίγο καιρό αυτό, ξαναεμφανιζόταν με εκείνο το χαρακτήρα, κολλάγανε κάποιους και ξανακρατάγανε εκείνο το χαρακτήρα τέλος πάντων, έτσι ώστε να καταφέρουν να κολλήσουν κάποιον στο μέλλον. Και αυτό δούλευε για αρκετές εβδομάδες. Βασικά η Blizzard έκανε τα πάντα. Έκανε reset του servers. Έκανε καραντίνες που μπορούσε, actually ήταν self-imposed. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν πιστεύαν στην καραντίνα, οπότε σηκωνόντουσαν και βγαίναν έξω και κολλάγανε τα πάντα όλα. Social distancing. Ήταν το μόνο το οποίο δεν δούλευε. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που κόλλαγε το mount σου, τελείωσε. Δηλαδή το σαμόναρες και το ξεσαμόναρες και προφανώς το mount για πάντα ήταν εκεί πέρα κολλημένο. Το mount είναι ένα μικρό ζωάκι το οποίο το καβαλάς και πηγαίνεις σε μέρη και πετάς και μερικά περπατάνε και μερικά σέρνονται. Εκείνη την εποχή παίζανε γύρω στα 2 εκατομμύρια άτομα WoW. Αυτά τα 2 εκατομμύρια άτομα ήταν υπερβολικά εκνευρισμένα, πέφτανε γάμο στα βρύδια κάθε μέρα στα τηλέφωνα της Blizzard, στα email, στα forums, σε οτιδήποτε έχει Blizzard. Απ' την άλλη, οι κορυφαίοι τύποι του ειδικού τύπου για τα games λέγανε είναι το καλύτερο event το οποίο έχει φτιάξει ποτέ η Blizzard, γιατί αγκαλιάζει όλο το σερβερ, actual attack από περιοδικό. Κάποιοι άλλοι είπαν, κανείς δεν το περίμενε αυτό, αλλά όντως είναι πολύ immersive και πάρα πολύ μπράβο στα παιδιά. Η πανούλια μας φέρει κοντά. Ναι, πραγματικά, δηλαδή είναι η φάση, dude, it's a fucking bug. Εν τω μεταξύ, η Blizzard δεν ήξερε και τι να πρωτοσώσει, δηλαδή υπήρχαν μερικοί άνθρωποι της Blizzard οι οποίοι προσπαθούσαν actual να λύσουν τεχνικά το πρόβλημα. Υπήρχαν άλλοι που θα έπρεπε να βγάλουν κανένα δελτίο τύπου το κερατό τους μέσα. Μερικοί ήταν σε φάση, ναι, αυτό κάναμε ακριβώς που είπανε τα παιδιά στα περιοδικά. Ήτανε κάποιοι άλλοι που απλά δεν ξέρανε. Γενικότερα υπήρξε για. Πόσο ήτανε, γύρω στον ένα μήνα, κράτησε αυτή η φάση, δύο εβδομάδες. Υπήρχε ένα τουρλουμπούκι το οποίο ήτανε απλά απίστευτο. Τέλος, το τέλος βασικά ήρθε για το Corrupted Blood όταν με το καλό. Κάποιος καλός άνθρωπος εκεί πέρα στο support team της Blizzard λέει, μήπως να μην βάζουμε τα mounts να κολλάνε. Και μετά από κάποια στιγμή, εντάξει, έστωσε το σερβερ. Εν τω μεταξύ, αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2005. Το 2008, τρία χρόνια μετά, αφού είναι σε φάση μάγκες το έχουμε να μην καταστρέψουμε όλο το σερβερ μας. Ναι. Αποφασίσαν και το ξανατρέξανε αυτό το event με άλλη ονομασία, για το expansion βασικά του World of Warcraft, το οποίο ήταν το Lich King, το 2008, με το Zombie Plague of 08, τουλάχιστον έτσι το ονομάσανε, όπου κάνανε μερικές καλές επιλογές, όπως π.χ. ότι δεν κόλλαγε 100% σε περίπτωση που ήσουν κοντά σε κάποιο ζόμπι. Δηλαδή, άμα ήταν, ξέρω εγώ, η ορδή των ζόμπι, ερχόταν τα Walking Dead εδώ πέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια στιγμή κόλλαγες. Αλλά είχες μια πολύ μικρή πιθανότητα. Επίσης, δεν κολλάγανε οι NPCs, καλή φάση. Και γενικότερα, αυτή τη φορά το κρατήσανε σωστό, τέλος πάντων. Και αφού έγινε μια φορά τυχαία, προφανώς και ήταν πιθανό να ξαναγίνει και ξαναέγινε το 2017, γιορτάζοντας τα 12 χρόνια της πανούκλας. Και λεγότανε The Green Fire Glitch. Ευτυχώς. Εκεί πέρα, μέσα σε μία μέρα το σώσανε γιατί το είχαν ξαναπεράσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα από όλο αυτό, εκτός από τα social distancing κτλ. Σε πρώτη φάση, ότι η πανούκλα είναι τόσο πιθανό να διαδοθεί, που ακόμα και σε συστήματα που δεν είναι φτιαγμένα για αυτή τη δουλειά, μπορεί να γίνει. Οπότε, πόσο μάλλον στην πραγματική ζωή. Α. Β. Πάρα πολλοί επιδημιολόγοι ζητήσανε το 2005 να έχουν κάποια στοιχεία για το Corrupted Blood, τέλος πάντων, για να δούνε το πώς σε πρώτη φάση μεταδίδεται η πανούκλα, το οποίο εντάξει, πάνω κάτω βρίσκουμε με simulations. Το δεύτερο όμως είναι τι κάνουν τα πραγματικά ένδια όντα σε περίπτωση που υπάρχει πανούκλα. Δηλαδή, ας πούμε, πολλοί λέγανε ότι α, είναι βιντεοπαιχνίδι, δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν υπάρχουν άτομα τα οποία είναι griefers στην πραγματική ζωή. Meanwhile, στην πραγματική ζωή, ένας τύπος, ο οποίος τον κλείσανε τώρα φυλακή και πολύ καλά κάνανε, επειδή δεν ήξερε είχε κορονοϊό, αλλά παρόλα αυτά έφτιασε κάποιον στη μούρη και του λέει μα κάνει να πάθει κορονοϊό. Και το άλλο άτομο όντως κόλλησε κορονοϊό γιατί και ο άλλος είχε και πέθανε. Μόνος του διαλύει το κλίμα έτσι. Κάθε φορά. Τι μόνος μου! Είναι η μόνη φορά που δεν είπατε κάτι μαύρο, σκοτεινό και τέτοιο. Και βάναυσο. Οπότε γενικότερα, just stay safe. Γενικότερα αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Δεν ήξερα ότι έχει και ηθικά διδάγματα αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο MMORPG που έπαιξες? RPG. Με Morpiger. Κατά πόσο δεν έχω παίξει ποτέ. Με Morpiger είναι ουσιαστικά Lineage 2, Warcraft. Warcraft online το WoW. Ναι, σίγουρα. Okay. Μάνο, ποιο ήταν το πρώτο MMO το οποίο έπαιξες ποτέ? Ήταν το MMO που με έπεισε ότι καλό είναι να μην ξαναπιάσω ποτέ MMO. Γιατί θα έχω πρόβλημα. Ήταν το EVE Online. Α, έπεσε στα βαριά! Ναι, κατευθείαν. Όχι, ρε φίλε. Η δοκιμή με το δίμηνο στο WoW. Ήρθε λίγο αργότερα και ήταν το double check.
το πρώτο συμπέρασμα ήταν σωστό για την περίπτωσή μου. Δεν πρέπει εγώ να θα έχω θέμα τεράστιο. Θα με βρουν σε κάποιο χαντάκι. Μια φορά είχα βάλει και το αντίστοιχο, ήταν το Battlestar Galactica. Είχε βγει. Είχε με MMORPG. Ναι, και παίζει μέσα από browser νομίζω κιόλας. Mm. Δεν θυμάμαι αν ήταν αποκλειστικά μέσω browser. Θυμάσαι εποχή. Player. Όταν έβγαινε η σειρά, νομίζω προς το τέλος της. Ουφ, 2008. Βέβαια, για να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να πας εκεί που γίνεται η μάχη, έπρεπε να περάσει μια διαδικασία που μπορεί να ήταν μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, και δεν έφτασε ποτέ εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, γενικά τα MMORPG ήταν, απαιτούσαν πολλές ώρες. Δηλαδή, το πρώτο MMORPG το οποίο είχα παίξει ποτέ ήταν το Lineage 2 ή Lineage 2, ανάλογα ποιον ρωτήσεις. Αλλά το Lineage 2 είναι το σωστό. Έχει κενό ενδιάμεσα από τις λέξεις. Έχει κλωτσιά ενδιάμεσα σε κάτι άλλο. Είναι line, age, δύο διαφορετικές λέξεις. Άμα ήταν ένα, θα ήταν lineage. Not how reality works. Lineage. Είναι lineage γιατί κάτι σημαίνει. Είναι μια λέξη παντού. Lineage, οκ, okay, είναι κληρονομιά. Ναι. Βασικά, όχι κληρονομιά. Ουσιαστικά το γενεαλογικό δέντρο. Ναι. Απ' την άλλη όμως είναι δύο λέξεις. Είναι line και age. Που δεν έχουν καμία σχέση με το όνομα του παιχνιδιού. Εκεί έχεις κάποιο δίκιο. Είχα καεί τότε, βασικά όταν είχε βγει, θυμάμαι άπειρες ώρες και ο σκοπός μου σε αυτό το παιχνίδι ήταν να φτάσω 40 level γιατί ο χαρακτήρας μου έβγαζε ένα πάνθυρα. Αυτό ήταν όλο. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Είχα γκριντάρει για 3 μήνες, η αρχή μου περιοχή τέλος πάντων ήταν ένα νησί, λεγόταν κάτι island. Για να παίξεις έπρεπε να πας απέναντι από τον ωκεανό. Οπότε αυτό που έκανες, μάζευες τα λεφτά για να πάρεις το καραβάκι, απ' την άλλη, ξέρω εγώ, τότε μπορούσες και απλά το έκοβες μέσα από τον ωκεανό με τα πόδια. Είχε τύπου Χριστός. Όχι από κάτω. Α, και τύπου Βρυκόλακας. Ναι. Οπότε ουσιαστικά έπαιρνες το, όπως το λένε, το mag, το έβαζες πάνω στο μπροστά, έκανες και center το ποντίκι και εντάξει, τσέκαρες μετά από, ξέρω εγώ, 10 λεπτάκια, έλεβες που ήσουν, το έβγαζες, ξανά κέντραρες το τέτοιο και έβγαινες γκυράνο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων κάποια στιγμή. Όταν σταματήσαμε, γιατί ήμασταν ολόκληρο guild, που εντωμεταξύ είχαν φτάσει 60 level. Το 60 level από 40 πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, 2,5 ζωές ενός ανθρώπου. Παγιομετρικά η αύξηση, Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι τι να σου πω. Το 40 level με το 60 είναι σαν να σου πω δύση σόβια στη φυλακή. Είναι τόσο κοντά. Είχα φτάσει γύρω στο 30 level στην καλύτερη, όταν σταμάτησε τέλος πάντων να παίζει το guild. Οπότε πήγανε να παίξουν εγώ πήγα σπίτι του guild master, μου λέει κατέβασα το WoW και τα λοιπά. Έπαιξα 20 λεπτά, ξέρασα ένα κουβάκι πέρα δίπλα. Του λέω, τα λέγαμε, γεια. Και απλά σηκώθηκα και έφυγα. Βάψε το κουβά, έτσι. Ναι, εννοείται. Κάτσε, φίλε. Ήθελα να παίξω WoW. Και γι' αυτό άξονα έχω ζωή. Μέχρι σήμερα. Τι πέτα. Δεν ξέρει τι κάνω τα βράδια. Ούτε κι εγώ. Ξέρω εγώ, έχω βάλει κάμερα.